Είμαστε στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές και θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του Κόμματος Ελλήνων Συνέλευση, τον κύριο Στέργιο Τζίντζιο, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα από την Τρίπολη. Καλημέρα κύριε Αρδόπουλε, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται, κύριε Τζίντζιο, αυτή η προεκλογική περίοδος? Παρατηρούμε ότι περισσότερη αντιπαράθεση γίνεται για τα βιντεάκια του κάθε προέδρου στο TikTok παρά για την ουσία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Ναι, ορθά τοποθετήστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και από αυτό το οποίο προσλαμβάνουμε ως πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή τοποθέτηση. Δηλαδή τα κόμματα τα περισσότερα αντιπαλεύονται όσον αφορά στο εθνικό επίπεδο τι σκοπεύουν να κάνουν, λες και έχουμε εθνικές εκλογές. Βλέπουμε μια διάλυση της ευρωπαϊκής πολιτικής στα πλαίσια αυτά. Με συγχωρείτε. Ναι. Έπεσε η γραμμή, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο ξανά, τον κύριο Τζίντζιο, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα Ελλήνων Συνέλευσης και έλκει την καταγωγή του από τις ΣΕΡΕΣ και είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία απαρτίζουν το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος Ελλήνων Συνέλευσης που θα λάβει κανονικά μέρος στις προσεχείς ευρωεκλογές. Μιλούσαμε για τα θέματα που συζητώνται κατά κύριο λόγο σε αυτή την προεκλογική περίοδο, όπου συνήθως απουσιάζει από το δημόσιο διάλογο η αντιπαράθεση για τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου. Έχουμε πάλι τον κύριο Τζίντζιο στο τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Χαίρετε. Με συγχωρείτε για πριν. Μιλούσαμε λοιπόν για την προεκλογική περίοδο και για όσα συζητώνται σε επίπεδο πολιτικής και κομματικής αντιπαράθεσης. Ναι. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή. Τα κόμματα αντιπαλεύονται σε εθνικό επίπεδο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση στο τι θα κάνει ο καθένας μέσα στη χώρα. Καμία συζήτηση δεν γίνεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και αυτό συμβαίνει γιατί κανένα από αυτά τα κόμματα, κανένα από αυτούς τους κομματικούς μηχανισμούς, έχοντας υπογράψει τα μνημόνια, έχουν παραδώσει εθνική κυριαρχία και όλο το δημόσιο και ιδιωτικό πλούτο σε ιδιωτικές εταιρείες, δεν μπορούν να τοποθετηθούν όσον αφορά τι μπορούν να κάνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν παραιτηθεί ως κομματικοί μηχανισμοί αντιπρόσωποι μας σε αυτούς τους δανειστές, όπου οι δανειστές δεν είναι κάποιοι άλλοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και στην ουσία η Ευρώπη μας δάνεισε. Ναι. Και από αυτά που μας δάνεισε, υποτίθεται, εμείς παραδώσαμε εθνική κυριαρχία και στην ουσία παραδώσαμε την ίδια τη ζωή μας. Τι θεωρείτε ότι διακυβεύεται κατά βάση σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση? Και το ρωτώ διότι υπάρχει η αίσθηση πως σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αποχή, διότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται, δεν νοιάζεται για τις ευρωεκλογές. Εδώ καλά δεν νοιάζεται για τις εθνικές εκλογές και απέχει από τη διαδικασία, πόσο μάλλον για τους εκπροσώπους μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Εσείς ποιο θεωρείτε ότι είναι το βασικό διακύβευμα αυτής της αναμέτρησης? Δεν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το ότι έχει απαξιώσει ο πολίτης την ενασχόλησή του με τα κοινά. Άρα το διακύβευμα είναι να υπάρξει μια ίαση όσον αφορά σε αυτό το νόσημα, σε αυτή την ασθένεια η οποία αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει κάθε τομέα της κοινωνικής μας ζωής, έχει καταλάβει κάθε τομέα του παραγωγικού ιστού, η αυτή η απαξίωση με την πολιτική, που η πολιτική είναι ο ίδιος ο πολίτης, απορρέει μέσα από τον ίδιο τον πολίτη. Και αυτό μέσα από τον ίδιο τον πολίτη που ασκεί πολιτική στην ολότητά του απορρέει και ο ίδιος ο πολιτισμός. Σήμερα δεν έχουμε ούτε πολίτη, ούτε πολιτική, ούτε πολιτισμό. Έχουμε μεθοδεύσεις ιδιωτικών εταιριών. Οπότε το διακύβευμα εδώ είναι στην ουσία να ενδιαφερθεί ο πολίτης για τα κοινά. Γιατί όταν κάποιος λέει ότι εμένα δεν ενδιαφέρει η Ευρωβουλή, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι 7 στους 10 νόμους που ψηφίζονται εδώ είναι ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες γίνονται νόμοι εδώ. Mm-hmm. Τα μνημόνια ήταν ευρωπαϊκή οδηγία, έγιναν νόμοι εδώ.
Η ΑΔΕ ήταν ευρωπαϊκή οδηγία. Σήμερα η ΑΔΕ εισπάται 600 δισεκατομμύρια από τον προϋπολογισμό του 2024 και κανείς δεν ελέγχει που πάνε τα λεφτά αυτά. Ναι. Άρα το μεγαλύτερο διακύβευμα όλων είναι η αναγέννηση του ίδιου του πολίτη στη βάση της φυσιολογίας του ανθρώπου ως μια ιδιότητα, βασική ιδιότητα την οποία φέρουμε. Τώρα το αν εγώ μετά είμαι οικοδόμος, είμαι ιατρός, είμαι πατέρας, είμαι άγαμος ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα και να φέρω είναι δευτερευούς σημασίας. Θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε ως πολίτες, διότι αυτή τη στιγμή με την έλλειψη του πολίτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο βλέπουμε μια Ευρώπη να έχει χάσει ταυτότητά της. Δεν έχει οτότητα, έχει χάσει τον προσανατολισμό της και από Ευρώπη των ανθρώπων και των λαών έχει καταντήσει να είναι η Ευρώπη των ιδιωτικών εταιριών. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Βεβαίως, βεβαίως. Καλά. Αυτό είναι πασιφανές. Το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος θεωρεί πως είτε η Νέα Δημοκρατία βγάλει 7 ή 8 ή 9 ευρωβουλευτές, το ΣΥΡΙΖΑ 4 ή 5 και το ΠΑΣΟΚ 3 ή 2, δεν θα αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά του. Κατά συνέπεια δεν έχει και σκοπό να πάει να ψηφίσει. Ξέρετε ποιο είναι το ζητούμενο εδώ. Όπως το τοποθετήσατε. Δηλαδή, αν θα βγάλει η Νέα Δημοκρατία, αν θα βγάλει το ΚΚΕ, αν θα βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα βγάλει το ΠΑΣΟΚ, αυτοί όπου θα βγουν θα πάνε να ενταχθούν στις μαμάδες κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εμείς μιλάμε για μία ένωση, αλλά στην ουσία δεν ενώνεται ο πολίτης πουθενά. Δεν ξέρω δηλαδή για ποια ένωση μιλάμε όταν διαιρεμένοι είναι εντός των κρατών οι πολίτες, διαιρεμένοι είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμία κίνηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εκλογών που υπάρχει και υφίσταται σε κάθε χώρα να καλέσει τους Ευρωπαίους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες. Αφήνει τους κομματικούς μηχανισμούς να κάνουν αυτήν την πράξη, ναι, οι οποίοι φυσικά και απαξιώνουν την συμμετοχή του ανθρώπου στις ευρωεκλογές και όχι μόνο. Το τεράστιο πρόβλημα αυτό της αποχής θα πρέπει να το δούμε γιατί. Γιατί είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί διαχρονικά. Όταν ο πολίτης βλέπει ότι ό,τι και να ψηφίσει δεν έχει ασφάλεια στην υγεία. Άκουσα πριν ότι σε μια ολόκληρη περιφέρεια, αν κάποιος πάθει μια καρδιακή προσβολή Σαββάτο, 99% πεθαίνει, δεν υπάρχει νοσοκομείο. Δηλαδή οι Έλληνες πολίτες δεν είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση αν είναι υποστελεχωμένα ή παροχημένα τα νοσοκομεία. Δεν την ενδιαφέρει αν ληστεύεται το δημόσιο χρήμα που είναι και ευρωπαϊκό μέσα από δόλες συμβάσεις με φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν την ενδιαφέρει που με μια ευρωπαϊκή πολιτική που επευλήθηκε μια ιατρική πράξη που έγινε τα περασμένα 2-3 χρόνια, το άδικο αποτέλεσμα αυτής το φέρουμε στο αίμα μας οι πολίτες. Και τώρα βλέπουμε γιατρούς σε εισαγωγικά, ειδικούς σε εισαγωγικά, όπως ο κύριος Τσιόδρας, να βγαίνει υποψήφιος ευρωβουλευτής. Γιατί, για να κρυφτεί πίσω από μια ασυλία. Θα πρέπει ο πολίτης να αποφασίσει, αν όντως θέλει, όλοι όσοι παράγουν άδικο και τον αδικήσανε και μάλιστα το άδικο αυτό φέρει και αίμα σε πολλές περιπτώσεις να τους τιμωρήσει, θα πρέπει να ασχοληθεί με τα κοινά και να ψηφίσει την Ελλήνων Συνέλευσης, η οποία μη τι άλλο τόσα χρόνια έχει κρατήσει μια σταθερή πορεία, δεν έχει παρεκκλίνει χιλιοστό από την στρατηγική της, η οποία δεν είναι άλλη από την επανεγκαθίδρυση της δημοκρατίας στη βάση του συνόλου των δημιουργημάτων ανθρώπων και την ίδρυση μιας πολιτείας Ελλήνων και δι Ελλήνων μέσα στην Ευρώπη. Γι' αυτό και ζητούμε να μας δώσει την δυνατότητα και την δυναμική να μπορέσουμε να βγάλουμε ικανοποιητικό αριθμό ευρωβουλευτών ώστε να δημιουργήσουμε την πτέρυγα των Ελλήνων. Δεν πάμε να ενταχθούμε κάτω από κανέναν. Είμαστε οι Έλληνες και ως Έλληνες πρέπει να φερόμαστε παντού. Ναι. Γι' αυτό και ζητούμε να μας ψηφίσει ο κόσμος. Εφόσον λοιπόν εκλεγεί ένας ευρωβουλευτής από την Ελλήνων Συνέλευση, ποιο είναι το πρώτο θέμα που θα πάει να θέσει στο Ευρωκοινοβούλιο, τι θα πάει να πει αρχικά, ποιο είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο θα θελήσετε να αναδείξετε εκεί? Το πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα είναι ο πλήρης έλεγχος όλων των οικονομικών συμβάσεων όπου εμπλέκεται η Ελλάδα, κεφάλαια της Ελλάδος, ναι, και οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με τα σύνορά μας, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον κληρονομικό μας πλούτο, οτιδήποτε έχει να κάνει με το τι εισφορές έχουμε δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ημέρα της ένταξής μας. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχουμε καταβάλει, αν πήραμε ανταποδοτικά, ποια είναι αυτά, αν χρωστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μας χρωστάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μείζονος σημασίας
Γιατί αυτή τη στιγμή, αν θέλετε μόνο από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, με βάση το κοινοπρακτικό της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, όπου λέει ότι από το 87 και μετά το καταβάλουμε στο ακέραιο, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι με το 24% κάθε 4 χρόνια δίνω έναν εθνικό μου ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Δίνω το 92% των τηλεφωνιακών μου δασμών, δίνω ένα ποσοστό επί το καθάριστο χώρο προϊόντος ως τακτική εισφορά και άλλο ένα ως έκτακτη. Τελικά τι έχω πάρει πίσω? Δηλαδή γαλουχηθήκαμε με μια αντίληψη ότι μας ταΐζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Leader, Πακέτα Ντελόρ, Σαντέρ κτλ. Mm-hmm. Αλλά στην ουσία εγώ αυτό που βλέπω είναι μια μείωση του πρωτογενούς τομέα με την πολιτική των ποσοστώσεων. Όποιος ασχολείται με τις γεωργικές παραγωγές αντιλαμβάνεται επακριβώς τι λέω, και μια δέσμευση όλου του πρωτογενούς τομέα, γεωργία, κτηνοτροφία, όσον αφορά τι θα σπείρω, τι θα παράξω, με ποιους θα κάνω συμβολιακή γεωργία τώρα. Άρα βλέπω ένα σύνολο δεσμών που επιβάλλονται στους πολίτες μου χωρίς να έχω κάνει ποτέ έναν έλεγχο. Άρα, πρώτος και βασικός είναι ο έλεγχος όλων των δανειακών συμβάσεων. Δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό, είναι να δούμε τι συμβαίνει με τα ελληνικά πολιτιστικά δικαιώματα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε... Δηλαδή, πέρα από τα κτερίσματα, τα αγάλματα και τα εξέματα που έχουμε ανά τον κόσμο, ναι, τα οποία μόνο για την Αφροδίτη της Μήλου στο Λούβρο, από την ημέρα που έχει αρχίσει να εκτίθεται εκεί, το Λούβρο έχει σπράξει μόνο από εκείνο το κομμάτι 3,4 εκατομμύρια, σχεδόν 3,5-3 εκατομμύρια. Εμείς δεν έχουμε πνευματικά δικαιώματα εκεί. Πνευματικά δικαιώματα δεν έχουμε στην Ιερά Γεωμετρία. Μήπως αυτό φοβάται το Μουσείο το Βρετανικό και δεν μας τα δίνει? Δεν ξέρω τι φοβάται. Γιατί προφανώς έχουμε τέτοια ζητήματα. Ακριβώς. Και από ό,τι ξέρω ετοιμάζεται και μία υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων, τέλος πάντων, mm-hmm, η οποία οργανώνεται νομικά ακριβώς για αυτό το οποίο λέτε τώρα, για τα εκθέματα για τα κλεμμένα μάρμαρα του Παρθενώνα. Να σας πω, ναι, και βεβαίως είναι κλεμμένα αδιαφυσβήτητα. Και βεβαίως είναι κλεπταποδόχος στο Βρετανικό Μουσείο. Βεβαίως είναι κλεπταποδόχος στο Λούβρο. Τώρα, αν με δόλιες κομματικές μεθοδεύσεις μέσα από συγκεκριμένες εφορίες έχουν δοθεί κάποια πλαστά πιστοποιητικά κατοχής, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το ελέγξουμε εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, θα πρέπει να δούμε, η ουσία είναι η επιστροφή τους ή να κάνουμε ένα ταμείο τι διαφυγόντα κέρδη έχω εγώ τόσα χρόνια από αυτά. Να κάνω ένα ταμείο τι διαφυγόντα κέρδη έχω από την Ελλάνια Γραμματεία, από την Ελληνική Γραμματεία. Όπου σε ακαδημαϊκό επίπεδο, σε όποια γλώσσα και να θέλετε να πάτε να σπουδάσετε, όταν μιλάμε για ανώτατο ακαδημαϊκό επίπεδο, μιλούμε μόνο ελληνικά. Άρα, το ότι έχω δώσει τα πάντα σε όλον τον κόσμο, γιατί όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης στηρίζεται πάνω στον ελληνικό πολιτισμό, εγώ πρέπει να εισπράττω για όλο αυτό που έχω δώσει, πρέπει να εισπράττω χλεβή. Πρέπει να εισπράττω υβρή ηρωνία, γιατί μόνο αυτό είδα εγώ τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Είμαι 45 χρονών και τα τελευταία 15 χρόνια νιώθω ότι είμαι το παραπέδι της Ευρώπης. Ενώ πάνω στο δικό μου πλούτο στηρίχθηκε όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Η Ελλήνωση μου έχει φέρει τεράστιες αποδείξεις, όσο για την Deutsche Bank, όσο για την KfW, όσο για την Διοικητική Τράπεζα της Γαλλίας, όσο για τη Citibank. Να δούμε με τι χρήματα γίνανε αυτά. Γι' αυτό και έχει χτυπηθεί τόσο πολύ ο πολιτικός φορέας της Ελληνικής Συνέλευσης, γι' αυτό και έχει κυνηγηθεί τόσο πολύ πολιτικά ο πρόεδρος μας, ο κύριος Αρτέμης Σόρας, γιατί αυτό που ζητά είναι την απόδοση του δικαίου στην ακρίβειά του. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτόσεις. Αν είναι πολλά, είναι πολλά. Αν είναι λίγα, είναι λίγα. Αλλά τα δίκαια του Έλληνα πρέπει να το αποδοθούν. Και αν μη τι άλλο, ένας τεράστιος σεβασμός που του οφείλει όχι μόνο η Ευρώπη, όπου και το brand name της εμπορικής συμφωνίας, το όνομα Ευρώπη, είναι ελληνικό. Ακόμα και εκεί να το δούμε, δηλαδή, έχουμε διαφυγόντα κέρδη. Και όχι να εισπράττουμε. Ναι, απλά αυτά όμως είναι σε θεωρητικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο αυτά δεν τα ακούει κανένας που λέτε τώρα. Και όμως, δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί. Δεν τα ακούει, σας το λέω εγώ, γιατί δεν τα ακούει και δεν μπορεί να νομιμοποιηθούν σε τέτοιο βαθμό που λέτε. Για είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ ευκολότερο. Γιατί είναι ευκόλως κατανοητό από όλους. Εκείνο το οποίο έχει μεγάλη... Ακούστε με, ακούστε με. Δεν το καταλαβαίνω. Ακούστε με όμως. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι τα Ελγίνια μάρμαρα και κάποια άλλα... Τα μάρμαρα του Παρθενώνα, ναι. Ναι, ναι, που είναι κλεμμένα. Ό,τι πιστοποιητικό και να έχει βγει είναι γνωστό της πάση ότι είναι κλεμμένα. Από εκεί μετέπειτα προφανώς και υπάρχουν διαφευγόντα κέρδη, τα πνευματικά δικαιώματα ουσιαστικά, τα οποία τα ζητάς, γιατί κανείς δεν θα πήγαινε στο Βρετανικό Μουσείο να το επισκεφθεί αν δεν υπήρχαν
αυτά τα αγάλματα, τα εκθέματα, αυτά, τα εκθέματα, και για πώς θα διεκδικείς με βάση το διεθνές δίκαιο για τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί είναι δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από εκεί επιβάλλονται και τα ανάλογα πρόστιμα, δηλαδή καθορίζεις την τιμή του και με βάση αυτό μπορεί να πάρεις και χρήματα, τα διεκδικείς νομίμως και δεσμεύεις και χρήματα, διότι αυτές οι εταιρείες, όπως θα πρέπει να γνωρίζετε, δεν έχουν σχέση μόνο με το ελληνικό δίκαιο. Μπορεί να έχουν έδρα εδώ, μπορεί να έχει έδρα όμως η εταιρεία αυτή και στις Βρυξέλλες, μπορεί να έχει έδρα στο Παρίσι, και άρα μπορεί από εκεί να τα πάρει τα χρήματα για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου, γιατί εκεί ανήκουν, στο ελληνικό δημόσιο, και μπορεί ένας ο κάθε Έλληνας να προσφύγει και να τα διεκδικήσει. Γιατί? Διότι έχουμε ένομο συμφέρον, και το ένομο συμφέρον όλων πιστοποιείται το γεγονός ότι όλοι έχουμε κληρονομικά δικαιώματα ως Έλληνες πολίτες πάνω σε αυτά τα αρχαία αγάλματα τα οποία έχουν κλαπεί. Είδατε ποτέ έναν υπουργουλευτή Έλληνα να κάνει κάποια τέτοια κίνηση? Βλέπω πολίτες οι οποίοι το έχουν κάνει όμως. Συμφωνώ. Και ξέρω το επόμενο διάστημα αυτό θα ενεργοποιηθεί πολύ έντονα. Για συγκεκριμένους λόγους ενεργοποιείται, δηλαδή από μια ομάδα. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η Ελλήνων Συνέλευση το έχει ως πρωταρχικό στόχο. Mm-hmm. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την οικονομία μας. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει κερδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την επιβολή των μνημονίων στην Ελλάδα. Τα μνημόνια τα επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Άρα στην ουσία η Ευρώπη μας επέβαλε αυτή την αποικιοκρατική σύμβαση και εμείς την αποδεχθήκαμε και παραδώσαμε αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμους, γεωργικές παραγωγές, παραδώσαμε τα τρένα μας, παραδώσαμε τα πάντα και την εθνική μας κυριαρχία. Τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τα εισέπραξε αυτά? Εγώ γνωρίζω ότι όλα πήγαν σε ανώνυμες εταιρείες ιδιωτικές. Άρα, τι κέρδος είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή τη συμπεριφορά απέναντι σε έναν επί 31-32 χρόνια τότε εταίρο, επί 42-43 χρόνια εταίρο σήμερα? Δεν πρέπει να δούμε αν τελικά εμείς είμαστε Ευρώπη? Θα πρέπει να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα φαίνονται ως δουλοπάρικοι, οι οποίοι πάνε ως κυφτοί επέτες, ή θα πρέπει να πάμε ως αυτοί οι οποίοι έχουμε δώσει τα πάντα και στερεώσαμε τόσο τον θεσμό της δημοκρατίας, γιατί εμείς είμαστε μύστες της δημοκρατίας, όπου αυτοί τις δώσανε και επίθετα, άκουσον, και σήμερα τις διασύρουνε σε μια απόλυτη αναρχία? Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς κάνει σε επίπεδο ένας ευρωβουλευτής όταν μπαίνουν τα μνημόνια, γιατί δεν έθεσε ένα βέτο, και ενώ τώρα ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μιλάει για το έγκλημα στα Τέμπη, ότι ήταν δολοφονία. Και αμέσως όλοι θέσαν βέτο, ότι όχι, δεν ήταν αυτό. Δεν το κάνανε όλοι. Άλλο, και μην ασχολείστε εσείς. Αυτοί που δεν το κάνανε δεν μίλησαν. Αυτοί που μίλησαν κάνανε αυτό. Οι άλλοι απλά δεν μίλησαν. Άρα Μίλησαν, μην το λέτε αυτό, διότι στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωκοινοβούλιο πήγαν οι συγγενείς των θυμάτων μαζί με ευρωβουλευτές. Δεν πήγαν μόνοι τους, πήγαν με ευρωβουλευτές. Το κάναν φιέστα. Δεν το κάναν φιέστα, το κάναν όπως έπρεπε. Το κάναν όπως έπρεπε. Γιατί όπως έπρεπε. Δεν μπορεί να σας αρέσει, αλλά να το σας πω εγώ. Πήγαν και το κάναν όπως έπρεπε. Διότι αν δεν είχαν τη στήριξη ευρωβουλευτών, δεν θα περνάγαν ούτε την πόρτα του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν θα μπαίναν μέσα ως πολίτες. Τώρα παίζουμε με τις λέξεις. Αντιλαμβάνεστε ακριβώς τι λέμε. Αν δεν ήταν οι ευρωβουλευτές οι οποίοι κίνησαν τη διαδικασία, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Και έγινε, αγαπητέ μου, όχι, μια χαρά έγινε, έτσι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, το υπόλοιπο δεν θα γινόταν αλλιώς αν δεν είχαν τη στήριξη. Πώς θα πήγαινε να το κάνουν? Και δεν ήταν ένας και δύο, ήταν αρκετοί οι ευρωβουλευτές που το στήριξαν αυτό. Για να μην και διακομματικοί. Αντιπαράθεση, γιατί αυτό δεν έχει όφελος προς τον πολίτη. Αυτή τη στιγμή με φιλοξενείτε στις συχνότητες του ελληνικού λαού, και εγώ μέσα από εσάς μιλάω προς τον Έλληνα πολίτη. Η αντιπαράθεση μεταξύ μόνο των ιδιών δεν έχει όφελος. Έχει όφελος για να ακούστε κάτι. Έχει όφελος. Η διαδικασία έγινε από τους πολίτες και την μεταβίβασαν οι ευρωβουλευτές. Άρα δεν ξεκίνησε κάτι από τους ευρωβουλευτές. Αν δεν υπήρχε ο πολίτης να κινήσει, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να κινήσουν τεράστιες διαδικασίες, να κινήσουν την γνώμη των Ελλήνων πολιτών, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Κάποιοι, ωραία, το άκουσαν και το βοήθησαν. Πέρα από αυτό όμως δεν υπήρξε καμία ουσιαστική πρωτοβουλία πριν γίνει όλο αυτό.
Πέρα από αυτό, για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή πως στρατηγικοποιούνται όλα τα σύνορα της Ελλάδας. Για πείτε μας λίγο, γιατί ναι, πρέπει μεθαύριο στις 9 του μήνα να ψηφίσουν οι πολίτες το κόμμα σας και γιατί πρέπει να βάλουν τον έναν από τους σταυρούς πρέπει να τον βάλουν σε εσάς. Γιατί το αν θα ψηφίσουν εμένα στην Ελλήνων Συνέλευση υπάρχει μια συλλογικότητα. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Αυτό το οποίο λείπει από την πολιτεία και από την κοινωνία σήμερα. Δηλαδή ο κάθε ένας από εμάς, από τους 42 υποψηφίους, λειτουργεί για το σύνολο, για το όλον, για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Άρα ο αγώνας είναι κοινός και αν θέλει να ψηφίσει τον Στέργιο Τζίντζιο μπορεί να ψάξει να δει τι έχει κάνει, αν έχει αγωνιστεί και αν θέλει να τον επιλέξει, να τον επιλέξει. Αν όχι, δηλαδή να ενεργοποιηθεί ο πολίτης και να ψάξει. Όχι επειδή άκουσε μια ομιλία κάπου. Να προσέξει τι ακριβώς πρεσβεύει η Ελλήνων Συνέλευσης. Αν θέλει να μπορέσει να δει το άδικο να κατατροπώνεται για να επικρατήσει επιτέλους η αλήθεια του δικαίου. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία ψέματος. Και δεν έχει σημασία αν είναι μικρό ή μεγάλο. Η αλήθεια είναι απόλυτη. Αν της δώσω ένα μικρό ίχνος ψέματος, ψέμα γίνεται. Άρα θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά, να δει την πορεία μας, να δει ότι η Ελλήνων Συνέλευσης από το 2015 που υπάρχει ως πολιτικός φορέας δεν έχει αλλάξει από τη στρατηγική της χιλιοστό. Μόνος στόχος και σκοπός είναι η απελευθέρωση των Ελλήνων ανθρώπων και δι των Ευρωπαίων ανθρώπων. Γιατί αν μη τι άλλο, σήμερα υπάρχει ένας κεφαλαιοκεντρισμός και θα πρέπει ο άνθρωπος να επανενταχθεί στο κέντρο κάθε πολιτικής. Γιατί ο άνθρωπος είναι ο πολίτης, ο άνθρωπος είναι αυτός που πρέπει να ασκεί την πολιτική και ο άνθρωπος είναι αυτός που χτίζει πολιτεία και πολιτισμό. Άρα, καλούμε όλους τους πολίτες 9 Ιουνίου να ψηφίσουν την Ελλήνων Συνέλευσης για να μπορέσουν να αλλάξουν αυτό που συμβαίνει σήμερα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει άλλη διαδρομή. Να αντιληφθούν την πορεία τη δική μας, πόσο έχει πολεμηθεί η Ελλήνων Συνέλευσης χωρίς να έχει διαχειριστεί δημόσιο χρήμα, χωρίς να έχει νομοθετήσει ούτε μία φορά εναντίον του Έλληνα και να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος είναι αυτός της Ελλήνων Συνέλευσης. Πρέπει όλοι οι Έλληνες να συνελεύσουμε, να έρθουμε δηλαδή σε συγκεκριμένο σημείο με συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Και αυτός είναι η ίδια η πατρίδα και τα δίκαιά μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό πρωινό. Κύριε Αυτόπουλε, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.